τραγωδία. Δυστυχώς, εθνική τραγωδία. Αυτή είναι η ουσία που βγαίνει σήμερα έπειτα από όλα όσα ζήσαμε τις τελευταίες ώρες τόσο στην Κινέτα αλλά ιδιαίτερα πολύ στο Μάτι. Φίλες και φίλοι, καλή σας ημέρα. Όσο μπορεί κανείς να πει ότι θα είναι μια καλή μέρα. Δυστυχώς, ο απολογισμός δεν έχει ακόμα γίνει, αλλά ο μέχρι στιγμής απολογισμός, η ώρα είναι 10 το πρωί, μας λέει ότι έχουμε πάνω από 50 νεκρούς. Οι οικογένειες βρέθηκαν σφιχτά αγκαλιασμένες, νεκρές. Δυστυχώς. Όλα αυτά στο κόκκινο λιμανάκι, κάτω εκεί στην περιοχή Μάτι. Εκεί όπου η φωτιά πέρασε και τα έκαψε όλα. Χιλιάδες σπίτια, χιλιάδες αυτοκίνητα. Και βεβαίως και ο Θεός να βάλει το χέρι του να σταματήσει εδώ ο αριθμός μέχρι στιγμής πάνω από 50 άτομα. Ο μηχανισμός δεν ήταν έτοιμος. Όταν ο δείχτης είναι 4, η πυροσβεστική ήταν ανέτοιμη, όπως επίσης και ο κρατικός μηχανισμός. Αυτές είναι αλήθειες που πρέπει να λέγονται. Δεν πρέπει όλα αυτά να τα βάζουμε κάτω από το χαλί. Έτσι, Αλέξη μου! Τα αεροπλάνα δεν πετούν, γιατί δεν έχουν ανταλλακτικά για να γίνει συντήρηση. Έτσι, χθες πέταξαν κάπου 5 και πολλά λέω. Αυτές είναι αλήθειες, πικρές. Και ο κόσμος λέει, Τσίπρα, αν έχεις φιλότιμο, σήμερα να υποβάλεις την παρέτησή σου. Θα μου πει κάποιος, ο Τσίπρας φταίει. Ναι, φταίει και ο Τσίπρας. Φταίνε όλοι. Φταίει όλος ο κρατικός μηχανισμός. Γιατί? Διότι όταν βρέχει, πνιγόμαστε. Πριν από 6-7 μήνες, χάθηκαν 26 ζωές κάτω εκεί στη Μάντρα Αττικής. Όταν έχει πυρκαγιές, καιγόμαστε. Μέχρι στιγμής έχουμε θρυνήσει, για φέτος μιλάω, πάνω από 50 άτομα και ο απολογισμός ακόμα δεν έχει γίνει. Θα είναι τραγικός ο αριθμός, να το θυμόσαστε. Θα ξεπεράσουμε και αυτόν τον αριθμό κάτω εκεί στη Ζαχάρου που είχαμε πριν από χρόνια επί Κωνσταντίνου Καραμαλή, του νέου. Φίλες και φίλοι, τι άλλο να πω. Απλώς να πω τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια στις οικογένειες. Και βεβαίως να πω στον Πρωθυπουργό, λίγο φιλότιμο ρε. Καλή σας μέρα.